με τους δημοκρατικούς να προσπαθούν να μετατρέψουν τη διαχείριση του κορονοϊού στο βασικό διακύβευμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο debate ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι δεν μπορεί να κλειδωθεί σε ένα υπόγειο όπως κάνει ο αντίπαλός του. Στην αντιπαράθεσή του, ο Μπάιντεν επέμεινε στο ότι ο χειμώνας θα είναι μαύρος, με τον Τραμπ να απαντά πως η κυβέρνησή του δίνει στεναρή μάχη με την πανδημία. «Δεν νομίζω διόλου πως θα έχουμε μαύρο χειμώνα, ανοίγουμε τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο υποψήφοι συγκρούστηκαν και για το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, με τον Τραμπ να λέει πως κατάφερε να διαλύσει το Ομπάμακερ και ότι θα καταρτήσει ένα όμορφο νέο σύστημα αν επανεκλεγεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό για τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ο Μπάιντεν εξήγηλε ακόμα ότι αν εκλεγεί, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε οι εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν σαφή οδικό χάρτη μπροστά τους για την απόκτηση άδειας παραμονής ή της Αμερικανικής υπηκότητας. Το debate άρχισε στις 4 το πρωί ώρα Ελλάδας και μεταδόθηκε από όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών.